αυτές οι ύλες είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την κατάσταση. Αυτοί όλοι έχουν ενδιαφερθεί για να μεταφερθούν είτε με σιδηροδρόμους είτε με αυτοκίνητα τα πλοία στην Ατάλεια. Γιατί δεν εξασφαλίζεται η περιοχή της Ατάλειας ότι η υδρόλυση να γίνει στην Ατάλεια? Προβλήθηκε το θέμα ότι αν πέσει καμιά οβίδα. Μα αυτό είναι να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει ανακοχή σε όλη τη διάρκεια της υδρόλυσης, η οποία να γίνει στο έδαφος εκείνο. Γιατί εμείς δεν ζητήσαμε να υπάρξει ανακοχή για την υδρόλυση επιτόπου στη Συρία? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτοί οι οποίοι πώλησαν τις πρώτες ύλες και αυτοί οι οποίοι τα πούλησαν απευθείας χημικά όπλα, να αναλάβουν την ευθύνη. Ανάμεσα σε αυτούς, από ό,τι φαίνεται, είναι και η Ιταλία. Λοιπόν, να γίνει σε οποιοδήποτε λιμάνι της Ιταλίας η αποβίβαση αμέσως και από εκεί να μεταφερθούν με τα αυτοκίνητα και με σιδηροδρόμους όπου αλλού θέλουν για να γίνει η υδρόλυση. Όλα όσα στοιχεία μας παραθέσατε, αγαπητέ Υπουργέ, τα παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή. Για τη διασφάλιση, μη τυχόν υπάρξει διαρροή, σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος. Αφέ αυτού, εξ ορισμού, υπάρχει κίνδυνος. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ποιος μας διασφαλίζει από μία σύγκρουση μες τη νύχτα πλοίων, ποιος μας διασφαλίζει από ένα μετεωρίτη, την πιο απίθανη περίπτωση. Μη λέτε ποτέ όχι. Μη λέτε ποτέ όχι. Λοιπόν, το αεροπλάνο της Μαλαισίας αποδείχνει ότι πολλά μπορούν να γίνουν και να υπάρξουν. Μη λέτε λοιπόν ποτέ όχι σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, πάλος οι χώρες που το πούλησαν έχουν υποχρέωση να το διαλύσουν. Για μας υπάρχει κίνδυνος. Και αυτό τον κίνδυνο οφείλει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Ευχαριστούμε, κύριε Αβγενάκη, εσείς για 2 λεπτά με την άδεια του.